Περάσαμε κι εμείς. Έζησα λέει φυσιολογικά παιδικά χρόνια. Που και τις δύσκολες στιγμές είχαν και τις εύκολες και τις ωραίες. Έρχονται στα μαγαζιά. Ναι, ναι, έρχονται. Μια-δύο φορές το χρόνο θα έρθουν. Τους αρέσει. Και ο πατέρας μου που είναι και μουσικός και αγαπάει πάρα πολύ τη μουσική, έρχεται παραπάνω φορές. Δηλαδή, όταν θα έρθουν στην Αθήνα να μείνουν μία-δύο εβδομάδες μαζί μου, ο πατέρας μου μέρα παραμέρα έρχεται στο μαγαζί για να... και κάθεται κανένα καναπέ πάνω να παρατηρήσει για να μου κάνει το πρωί τις παρατηρήσεις του. Σε ποιον πιστεύεις ότι οφείλεις το ξεκίνημά σου? Οι πρώτοι άνθρωποι που με όθησαν στη μουσική είναι οι γονείς μου. Ήταν υποχρεωτικό από τους γονείς μου να μάθω μουσική, γιατί ιδίως κυρίως η οικογένεια του πατέρα μου ήταν η μουσική όλη. Ο πατέρας μου έπαιζε ακορντεόν. Ο παππούς μου βιολί, προπάπλους βιολί και ούτω καθεξής. Για τη μουσική δηλαδή υπήρχε χρόνος. Ήταν υποχρεωτικό. Δεν είχα καθόλου όρεξη εγώ να μάθω μουσική τότε. Ο αδερφός μου έπαιζε ήδη αρμόνιο και εγώ δεν ήθελα. Θυμάμαι ήταν άνοιξη και μου έλεγε ο πατέρας μου: διάλεξε ένα όργανο που πρέπει να μάθεις. Και εγώ του λέω: θέλω να πάω. Ήταν η εποχή τότε, δεκαετία του 80, που ήταν πολύ στη μόδα το καράτε. Και εγώ ήθελα να πάω καράτε. Και μου λέει: πας καράτε, πας στα χέρια σου. Μάθε ένα όργανο, μάθε τέχνη, πιάστηνα. Και αν πεινάσεις, πιάστηνα. Και να είναι καλά ο άνθρωπος. Και εσύ επέλεξες τον μπουζούκι. Επέλεξα τον μπουζούκι, ναι. Πώς ήρθε τον μπουζούκι, πού είναι έτσι. Αφού δεν μπορούσα να μάθω αρμόνιο, γιατί μου άρεσε το αρμόνιο, ήθελα να μάθω drums. Τύμπανα, δεν μ' άφηνε γιατί θα ξυπνούσε όλη η γειτονιά, δεν θα μπορούσα να μελετήσω ποτέ. Οπότε αναγκαστικά γύρισα στο μπουζούκι, σολιστικό. Λιοντάρι ψώνιο, οπότε ήθελε ένα σολιστικό όργανο να ξεχωρίσει. Γιατί όμως προχώρησες με το τραγούδι, ενώ θα μπορούσες, ας πούμε, να παίζεις μπουζούκι? Δεν θεωρώ τον εαυτό μου τραγουδιστή, και θεωρώ τον εαυτό μου πρώτα μουσικό. Ίσως και επειδή η ορχήστρα, τα παιδιά που δουλεύω μαζί, η ορχήστρα που έχω από πίσω μου είναι όλοι παιδιά που ξεκινήσαμε, οι περισσότεροι είναι που ξεκινήσαμε το 1983, όταν γύρισα στην Ελλάδα από την Ολλανδία. Ξεκινήσαμε όλοι μαζί στη μουσική σχολή. Στη Σαμπελόκηπου στη Θεσσαλονίκη και θεωρώ τον εαυτό μου πραγματικά μουσικό. Πάντα έπαιζα μπουζούκι και παράλληλα τραγουδούσα. Δηλαδή θα έπαιζα 10 τραγούδια μουσική και ένα-δύο θα τραγουδούσα. Δεν ευχαριστιέμαι να ακούω τον εαυτό μου στο τραγούδι όσο όταν παίζω μπουζούκι. Ούτε τώρα. Κοίταξε, ένας άνθρωπος που αγαπάει τη δουλειά πολύ δεν ικανοποιείται ποτέ με το αποτέλεσμά του. Έχεις συντηρητικό στο αυτοκίνητό σου? Πριν κυκλοφορήσει ο δίσκος, ναι, πολύ. Το ακούω όλη τη μέρα. Μόλις κυκλοφορήσει ο δίσκος, ό,τι έγινε, έγινε. Μετά το εξαφανίζω. Ποιες είναι οι εμπειρίες σου μετά από σχεδόν 6 χρόνια τώρα στις μεγάλες πίστες? Εμπειρίες. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι η λέξη μεγάλες πίστες είναι πολύ εντυπωσιακή για αυτό που πραγματικά είναι. Η δουλειά μας είναι απλά να είμαστε διασκεδαστές, να περνάει καλά ο κόσμος, να βγαίνει έξω να ξεχνάει όλα τα προβλήματά του, όλα αυτά που διανύει και περνάει όλη την ημέρα του, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που βγαίνουν το Σαββάτο και την Παρασκευή. Είναι και αυτοί, αν θέλεις, εμείς εντός εισαγωγικών λέμε πάντα ότι ο καλύτερος κόσμος βγαίνει τις καθημερινές ημέρες. Και εννοώντας ότι δεν εννοούμε ο καλύτερος κόσμος οικονομικά ή εμφανισιακά, είναι αυτός που ξέρει ότι θα απολαύσει τη βραδιά που θα βγει. Αυτός που θα βγει την Πέμπτη βράδυ στο μαγαζί, την Κυριακή. Θα απολαύσει πιο πολύ. Επειδή δεν είναι τόσο γεμάτο όπως είναι το Σαββατοκύριακο. Επειδή δεν έχει αυτό το ασφιχτικό μέσα και επειδή ακόμα και ο καλλιτέχνης είναι διαφορετικά. Δίνει πιο πολύ τον εαυτό του εκείνο το βράδυ παρά την Παρασκευή και το Σαββατό. Ποια ήταν η χειρότερη σου εμπειρία? Από τη δουλειά αυτή. Δεν ξέρω, όταν απογοητεύομαι γενικώς με συνεργάτες μου. Πολύ κοντινούς ανθρώπους. Αλλά δεν είχα ποτέ κάτι πολύ άσχημο που να με απογοητεύσει τόσο ώστε να πω ότι εγώ αυτή τη δουλειά την παρατάω. Γιατί έχω μάθει στη ζωή μου να βάζω τη θέση μου σε αυτόν που με εκνευρίζει. Δηλαδή, όταν κάποιος κάνει κάτι και με εκνευρίζει, έρχομαι και κάνω κολοτούμπα όλο αυτό το πράγμα και λέω: μπες εκεί πέρα, τι προβλήματα μπορεί να έχει αυτός, γιατί να αντέδρασε έτσι, γιατί να το κάνω όλο αυτό. Και συγχωρώ λίγο αυτόν. Δεν το κρατάς μανιάτικο, όχι, δηλαδή. Όχι, απλά πρέπει να προσέχω επειδή ξεχνάω πολύ εύκολα. Πρέπει να προσέχω να μην ξανακάνω δεύτερη φορά το ίδιο λάθος. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημά μου. Έχω μια κάρτα για σένα, αν θες να την ανοίξεις. Είναι από κάποιον που μάλλον δεν σε έχει στενοχωρήσει. Ποτέ. Δεν ξέρω. Αυτό που θέλω να σου πω, Νίκο, είναι ότι παρακολουθώ την πορεία σου στον χώρο τα τελευταία χρόνια. Θέλω να σου πω ότι ξεχωρίζεις από τη νέα γενιά τραγουδιστών. Ένα παραπάνω γιατί προέρχεσαι από το χώρο των μπουζουκτσίδων. Αν δεν κάνω λάθος, παίζεις μπουζούκι από πολύ μικρός. Αισθάνομαι ότι θα γράψεις πολύ μεγάλη ιστορία στο χώρο, αν και ζούμε σε διαφορετικές εποχές πια. Εσύ όμως έχεις τη στόφα του διαχρονικού τραγουδιστή.
Ελπίζω να σε γνωρίσω και από κοντά, γιατί όλο μέσω τρίτων μιλάμε. Χρήστος Νικολόπουλος. Απίστευτο. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα επίσης.